Ήταν 22 Ιουλίου του 2018, πριν έξι χρόνια, όταν οι Ιταλικοί στρατώνες παραδόθηκαν στις φλόγες, προκαλώντας θλίψη στην τοπική κοινωνία καθώς καταστράφηκαν ολοσχερός. Το μόνο που παραμένει όρθιο από τότε είναι η πρόσωψη του κτηρίου και το τόξο αυτό είναι και το μόνο που θα διατηρηθεί μετά την κατεδάφιση του υπολείπου, καθώ το πρωί έπεσαν οι υπογραφέ από τον Δήμαρχο Παναγιώτη Σιμανδυράκη και από την ΕΤΑΔ και επίσημα οι Ιταλικοί Στρατώνε πέρασαν στο Δήμο. Ο Δήμαρχο Χανίων χαρακτήρισε ιστορική τη σημερινή ημέρα, λέγοντα πω η πόλη θα αποκτήσει ένα Δημαρχείο που αξίζει στην ιστορία τη μια προσπάθεια η οποία αντιμετώπισε πολλές δυσκολίες, αλλά τελικά βρισκόμαστε σήμερα στη θέση να έχουμε πλέον τα επίσημα έγγραφα και πλέον να όλες, να δρομολογούνται οι διαδικασίες για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στις μελέτες και στην κατασκευή του συγκεκριμένου έργου. Το οικόπεδο τη Οδού Τζανακάκη είναι 2.700 τετραγωνικά μέτρα και το οικοδομήσιμο είναι 3.440. Οι διαπραγματεύσει με την ΕΤΑ διήρκησαν 8 μήνε για να καταλήξουν στην υπογραφή τη Σύμβαση Παραχώρηση για 25 συν 10 χρόνια με ετήσιο μίστομα 1.000 ευρώ τα πρώτα 12. Και στα 12 χρόνια ακριβώ, εκείνο το κρίσιμο ζήτημα το οποίο είναι και το σημαντικότερο αυτή τη σύμβαση, θα υπάρξει μια αναπροσαρμογή του μισθώματο. Για το οποίο έχουμε προβλέψει ότι θα γνωμοδοτήσει ορκωτό εκτιμητή, πιστοποιημένο από το Υπουργείο Οικονομικών και θα αφαιρεθεί, και το τονίζω αυτό, όλε οι δαπάνε που έχουν καταβληθεί για την αποκατάσταση του κτίριου θα αφαιρεθούν από αυτή την πρόταση. που σημαίνει, αντιλαμβάνεστε ότι, αν σκεφτείτε πόσο θα είναι το κόστο αποκατάσταση με τι δαπάνε, καταλαβαίνετε ότι το αντάλλαγμα μετά από 12 χρόνια θα είναι πάρα πολύ χαμηλό και πάρα πολύ συμφέρον για το Δήμο. Η χρήση του κτηρίου είναι από το 1980 για διοικητήριο, οπότε δεν θα υπάρξουν γραφειοκρατικέ διαδικασίε για την κατασκευή του νέου Δημαρχείου τη Πόλη. Ενώ από την πρώτη μέρα θα υπάρχει συνεργασία με την αρχαιολογία, μια και όπω είπε ο κύριο Καλογριδάκη, πρόκειται για διατηρητέο μνημείο. Τα ίδια τετραγωνικά χρειάζεται, του ίδιου ορόφου. Είναι κάποια πράγματα δηλαδή που. Έχουμε από τώρα που ξέρουμε ότι θα πρέπει να μπουν στο συγκεκριμένο διαγωνισμό. Από εκεί και πέρα θα γίνει και μια κουβέντα με την αρχαιολογία για να μα καθοδηγήσει το τι θα πρέπει να γίνει. Το τι είναι διατηρητήριο μα βοηθάει στο ότι δεν χρειάζεται αρχιτεκτονικός διαγωνισμό, άρα θα γίνουν πολύ πιο γρήγορα ε, οι διαδικασίε. Από την πλευρά του, ο Οικονομικών, Τάσο Αλόγλου, σημείωσε πω ο Δήμο θα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια χρηματοδοτήσεων από εθνικά ή κοινοτικά προγράμματα, λέγοντα πω τα πρώτα βήματα είναι η υπογραφή σύμβαση κατεδάφιση. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των προσφορών όσον αφορά το πρόγραμμα των ΣΔΙΤ, το οποίο συμπεριλαμβάνει το πάρκο. Ειρήνη και Φιλία. Ο δημοτικό κήπο έχει ολοκληρωθεί και έχει παραδοθεί ω έργο ενώ Ολοκληρώνονται οι μελέτε που έχουν να κάνουν με την είσοδο τη πόλη από την οδό Τζανακάκη και την ανάπλαση αυτή. Όμω, λόγω τη σημασία του συγκεκριμένου έργου, λόγω του ότι προχωρούν και έχουν κλειδώσει χρηματοδοτήσει για, προηγου... για τι προηγούμενε παρεμβάσει τι οποίε ε, αναφερθήκαμε, ε, δεν ε, θα αφαιθεί αυτό το έργο και αν χρειαστεί θα συμμετάσχει ο Δήμο και με δικού του ίδιου πόρου. Προ το παρόν, είναι άγνωστο το τι θα γίνει με τον νδημαρχείο στην οδό όταν κατασκευαστεί το νέο στην Τζανακάκη με τον Παναγιώτη Σιμαδηράκη να παντάει ότι αυτό θα το αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο.